Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η είδηση της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Χιόνια αναμένεται να πέσουν και στα ορεινά της Αχαΐας, το νέο κύμα κακοκαιρίας που χτυπά από το πρωί το νομό. Τα χιονιστικά μηχανήματα και όλο το προσωπικό των Δήμων και της Περιφέρειας βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, προκειμένου να παρέμβει αν κρυθεί αναγκαίο, ώστε να μην κλείσουν δρόμοι και να μην υπάρξουν προβλήματα από τις καταιγίδες και τις πιθανές χιονοπτώσεις. Στο τελευταίο έκτακτο σήμα, οι ΕΜΗ κάνει λόγο για τριήμερη κακοκαιρία με ισχυρές βροχοπτώσεις και χιόνια. Επιποδώς έχουν τεθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες οι τομείς πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Αχαΐας αλλά και όλης της Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν από το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Αχαΐα και τους άλλους δύο νομούς. Ενώ το μεσημέρι, λίγο πριν τις 3, στην Πάτρα ήχησε το 112 για να προειδοποιήσει τους πολίτες. Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο καιρικών επικίνδυνων φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΗ, η νέα επιδείνωση του καιρού με κατατόπους επικίνδυνα φαινόμενα θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και χιόνια από 500 μέτρα υψόμετρο και άνω. Περιμένουμε στο τρίμερο αυτό χιονοπτώσεις στα ημιωρινά. Μάλιστα περίπου από τα 500 μέτρα και πάνω θα έχουμε έντονη χιονόπτωση. Βροχοπτώσεις στα παιδινά, εδώ πέρα ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Συνεπώς έχουμε θέσει σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες μας, παράλληλα με τους συνεργαζόμενους εργολάβους όπου χρειαστεί, να παρέμβουν για να διευκολύνουν κατοίκους και να φυσικά να προστατεύσουμε και τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών της περιφερειάς μας. Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται και τα μηχανήματα εκχιονισμού για να παρέμβουν αμέσως, ενώ υπάρχει και επάρκεια σε αλάτι για να επιτευχθεί η ασφαλής διέλευση οχημάτων σε επαρχιακούς δρόμους, εάν χρειαστεί. Ο ημιωρινός όγκος πάνω από τα 500 μέτρα, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, ναι. Άρα είμαστε έτοιμοι και από αλάτι και από τα ανάλογα μηχανήματα. Τουλάχιστον 4 με 5 εργολάβους θα έχουμε, οι οποίοι θα χτενίζουν όλο το βασικό, τουλάχιστον οδικό δίκτυο του ημιωρινού όγκου της περιφερειακής μας ενότητας, ώστε να παραμείνουν οι δρόμοι όσο το δυνατόν πιο βατοί και ελεύθεροι στην πρόσβαση των πολιτών. Όμως, το τονίζω για μία ακόμη φορά, όπως λέμε, οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, ιδιαίτερα βραδινές και πρωινές ώρες μεγάλη προσοχή, μόνο σε περίπτωση ανάγκης να χρησιμοποιούν τους δρόμους, διότι καταλαβαίνετε ότι μετά από την πρώτη μέρα θα υπάρχει και πάγος και θα υπάρχουν και επικίνδυνες καταστάσεις. Καθοριστικός παράγοντας για άλλη μία φορά θα είναι οι πολίτες, που θα πρέπει να μετακινούνται με προσοχή και μόνο εάν είναι ανάγκη στα σημεία όπου αναμένεται να χιονίσει, έχοντας φυσικά μαζί τους πάντα αντιολισθητικές αλυσίδες για κάθε ενδεχόμενο. Δυστυχώς καταγράφουμε τέτοια φαινόμενα και κινητοποιείται μία ολόκληρη τότε υπηρεσία, η πυροσβεστική, η υπηρεσία της πολιτικής προστασίας, για να μπορέσουμε να δώσουμε βοήθεια. Συνεπώς πρέπει να δείξουν την ανάλογη ωριμότητα και οι οδηγοί και οι κάτοικοι, ιδιαίτερα εκείνων των ορεινών περιοχών. Αυτοί ξέρουν, γνωρίζουν, συνήθως δεν καταγράφουμε από τους ίδιους κατοίκους, αλλά από επισκέπτες, οι οποίοι από εμπειρία δεν έχουν τα ανάλογα εφόδια, όπως είπατε, αλυσίδες, για να μπορέσουν να κινηθούν σε αυτούς τους δρόμους, οι οποίοι το τρίμερο αυτό θα είναι επικίνδυνοι. Πόσο ακραία όμως θα είναι τα καιρικά φαινόμενα στην Πάτρα, μαζί μας ο κύριος Νικόλας Σερέτης, γεωλόγος προγνώστης. Κύριε Σερέτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Καρούνια, καλησπέρα. Τριήμερο λοιπόν με βροχές και χιόνια στα ορεινά. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Συνεχίζεται έτσι ένα διάστημα για το φόρο το οποίο έχουμε πει την περασμένη εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα και στην περιοχή μας και συνεχάρη και στην πόλη της Πάτρας. Ναι, επιδείνωση καιρού ήδη έχουμε από σήμερα, ήδη τις μεσημβρινές πρωινές ώρες, με κατατόπους βροχοπτώσεις και παροδικά έντονες ιδιαίτερα σε τμήματα της περιφέρειας που είναι πιο κοντά στον ομό Ηλίας και στα Επτάνησα. Στην πόλη της Πάτρας αναμένουμε να συνεχιστεί το ίδιο μοτίβο βροχοπτώσης, όπως έχουμε τώρα, δηλαδή ποτιστικές βροχοπτώσεις κατά περιόδους, με αυξομοιώσεις στην ένταση και κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, κυρίως μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Είναι ένα διάστημα το οποίο αναμένουμε εκεί γύρω σε 25 με 30 χιλιοστά βροχόπτωση στην περιοχή της Πάτρας. Χωρίς λοιπόν, στην πόλη της Πάτρας δεν περιμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Πολύ σωστά, δεν θα έχουμε κάτι το ακραίο. Θα έχουμε αυτή την ποτιστική βροχόπτωση με αυξομοιώσεις στην ένταση, άλλοτε πιο ισχυρή, άλλοτε πιο ασθενή. Με την κατανομή του ιετού, την κατανομή της βροχόπτωσης να είναι ομαλή χωροχρονικά και να μην δημιουργεί, να μην είναι καλή έτσι να προξενήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα προβλέπονται χιόνια στα ορεινά, κύριε Σερέτη. Παράλληλα, πολύ σωστά, παράλληλα θα έχουμε χιονοπτώσεις σε ορεινότερες περιοχές του νομού, σε όλα τα ορεινά μας, και στο Χελμό και στο Ρήμα και στο Παναχαϊκό, και κυρίως πάνω από τα
1200-1300 μέτρα με το χιονοδρομικό, να βάζει αρκετούς πόντους φρεσκοκιόνι, θα έλεγα. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αδικήθηκα τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου. Τώρα φαίνεται έτσι να είναι αρκετά ικανό το χιόνι για να το κρατήσει ανοιχτό για αρκετό καιρό από εδώ και πέρα, θα πέσει. Α, θα έχουμε λοιπόν ισχυρή βροχόπτωση, έντονη βροχόπτωση, συγγνώμη, έντονη χιονόπτωση. Ναι, ναι, στα ορεινά τμήματα θα είναι επικίνδυνες χιονοπτώσεις το αντίστοιχο διάστημα που θα βρέχει εδώ στην περιοχή μας, στην πόλη της Πάτρας. Σε υψόμετρα αυτά που είπαμε, και γύρω πάνω τα 1200-1300 μέτρα σε όσον αφορά την Αχαΐα. Άρα λοιπόν αυτό το τριήμερο για τα ορεινά είναι καλό, κύριε Σερέτη, τουλάχιστον για το χιονοδρομικό, που από ό,τι μας λέτε η χιονόπτωση, το χιόνι που θα πέσει ή θα είναι ικανό να το κρατήσει ανοιχτό για αρκετό καιρό. Ναι, αυτό ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό θα πέσουν αρκετά εκατοστά φρέσκου χιονιού και μάλιστα αναμένουμε κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, περισσότερο και του Σαββάτου θα έλεγα, διατήρηση του άστατου καιρού, έτσι με μπόρες κατά περιόδους και αντίστοιχα χιονοπτώσεις ορεινά, και έτσι και το διήμερο αυτό να μένεται να, λιγότερα φαινόμενα βέβαια, αλλά να μένεται ο καιρός να παραμείνει άστατος. Η θερμοκρασία, κύριε Σερέτη. Η θερμοκρασία στα παιδινά τμήματα εκεί θα παραμείνει γύρω στους 12 με 13 βαθμούς τις μεσημβρινές ώρες. Όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές, γύρω στους 7 με 8 βαθμούς, εναρμονισμένη με την περίοδο που διανύουμε, με τα κλιματικά επίπεδα της περίοδου που διανύουμε, και έτσι φαίνεται να διατηρείται, θα έλεγα, και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όλες αυτές τις μέρες επόμενες. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση, κύριε Σερέτη. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Έτσι λοιπόν έχει ο καιρός, έτσι θα είναι το σκηνικό μέχρι και το Σάββατο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει αύριο στον Άριο Πάγο, όπου εκεί η Ολομέλεια καλείται να αποφασίσει για την νομιμοποίηση ή όχι των πληστηριασμών κύριων κατοικιών από τις εισπρακτικές εταιρείες. Φορείς και κόμματα έχουν καλέσει τους πολίτες για συγκέντρωση έξω από τον Άριο Πάγο. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εφή. Αν λέγαμε ότι αύριο είναι η μητέρα των μαχών για τους δανειολήπτες και κυρίως για αυτούς που έχουν κόκκινα δάνεια, δεν θα ήταν υπερβολή, mm-hmm. γιατί εν ολίγης κρίνεται, θα λέγαμε, το μέλλον της υπόθεσης όπως την περιέγραψες, το αν δηλαδή οι εταιρείες διαχείρισης οφειλών και τα funds έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς ακινήτων, τα οποία ξέρουμε, ένα πρόβλημα το οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι από την εποχή της οικονομικής κρίσης έχει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις. Τώρα, πώς προέκυψε το πρόβλημα? Το πρόβλημα προέκυψε με μία απόφαση τμήματος του Αριού Πάγου πριν από μερικούς μήνες, το περασμένο καλοκαίρι, και σε συνδυασμό και με ανάλογες αποφάσεις που λάμβαναν τοπικά δικαστήρια χαμηλού βαθμού. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί προέκυψε ζήτημα διχογνωμίας σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς, με αποτέλεσμα να έχει μπλοκάρει όλη η διαδικασία, σχεδόν όλη θα λέγαμε, η διαδικασία των πληστηριασμών, ή όσα σπίτια έβγαιναν σε πληστηριασμό και δίνονταν, εκποιούνταν, ακολουθούσε μια διαδικασία ένστασης εντός εισαγωγικών από τους πληττόμενους, η οποία έχει παγώσει μέχρι σήμερα πάρα πολλές υποθέσεις. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται, γιατί έχει γίνει όλη αυτή η αναστάτωση? Η όλη αυτή η αναστάτωση έγινε γιατί πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησαν οι τράπεζες να μεταβιβάζουν τα κόκκινα δάνεια, όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια, ακόμα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ιδιωτικά funds του εξωτερικού, αυτό γινόταν με μια διαδικασία ενός νόμου του 2003. Αυτός ο νόμος δεν δίνει και πολλά περιθώρια στο δανειολήπτη να αντιδράσει, ούτε καν ρωτάται για το αν συμφωνεί με την μεταβίβαση του δανείου του σε ένα ξένο φάντα του εξωτερικού, και αντιλαμβάνεσαι ότι βρίσκεται σε πολύ μειονεκτική θέση. Ο νομοθετικό καθεστώς για αυτή τη διαδικασία υπήρχε, είχε φτιαχτεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, προβλέπει ένα καθεστώς, ένα πλέγμα προστασίας θα λέγαμε, καταρχάς βάζει το fund, την εταιρεία διαχείρισης, να διαπραγματευτεί με τον οφειλέτη, μήπως βρεθεί μια λύση, ένα συμβιβασμός, πριν φτάσουμε στην οδό του πληστηριασμού. Οι τράπεζες όμως έδωσαν με το παλιό καθεστώς αυτά τα δάνεια, στα fund, γιατί όπως είπαμε, εξηγήσαμε, δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο πλέγμα προστασίας για τους δανειολήπτες, και επιπλέον έχει καλύτερα φορολογικά πλαίσια για τους εταιρείες διαχείρισης. Γι' αυτό λέμε ότι η αυριανή συνεδρίαση είναι κρίσιμη, πάρα πολύ σημαντική, σωστά, και κρίσιμη για χιλιάδες δανειολήπτες. Σωστά. Όχι, και είπαμε, όχι μόνο για αυτούς που έχουν κόκκινα δάνεια και για τους δανειολήπτες που εξυπηρετούν τις οφειλές τους. Εδώ να πούμε, όπως εξήγησα προηγουμένως, Έφη, διαπιστώνουμε μία πονηριά
γιατί περί πονηριάς πρόκειται, γιατί ενώ υπήρχε θεσμικό πλαίσιο για να προχωρήσουν οι διαδικασίες αυτές κανονικά, να έχει ένα λόγο, να έχει μία ισχύ και ο διαπραγματευτική και ο δανειολήπτης, εντούτοις είδαμε ότι οι εταιρείες διαχείρισης και τα funds προτίμησαν την πλάγια οδό, το παραθυράκι δηλαδή, για να βολευτούν οι ίδιοι, να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα και να προωθήσουν άρον-άρον τους πληστηριασμούς των κόκκινων δανείων. Δεν τους βγήκε όμως, υπήρξαν αντιδράσεις αυτές. Έχει παγώσει η διαδικασία κατά ένα μεγάλο μέρος. Να πούμε ότι έχουν προκληθεί και έντονες αντιδράσεις, Έφη, στο νομικό κόσμο, αλλά και σε πολιτικούς φορείς. Γιατί στην έκθεση, την ετήσια που έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, ο κύριος Στουρνάρας προεξοφλούσε με έμεσο τρόπο την απόφαση του Αρείου Πάγου που συνεδριάζει αύριο. Αυτό καταλαβαίνεις, κρίθηκε και χαρακτηρίστηκε ως έμεση παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Έχουν γίνει προσφυγές στη δικαιοσύνη ακόμα και σε τοπικό επίπεδο, να σε πληροφορήσω. Ο Δικηγορικός Σύλλογος του Αιγαίου έχει καταθέσει αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για αυτή τη διαδικασία. Έγιναν ήδη και καταθέσεις στο πλημελιωδικείο, μάλλον στα δικαστήρια του Αιγαίου, για αυτή την υπόθεση, η οποία ακολουθεί μια ξεχωριστή αλλά παράλληλη οδό. Και να πούμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγαίου έχει ασκήσει και πρόσθετη παράσταση, παρέμβαση υπέρ των δανειοληπτών αύριο στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας συμμετέχει μέσω της Ολομέλειας των Προέδρων, γιατί έχει εκεί συμμετοχή σε αυτό το όργανο, το οποίο εξίσου κάνει μια παρέμβαση υπέρ των δανειοληπτών, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Δούμε. Μην περιμένουμε σε λίγες ημέρες να βγει απόφαση. Θα κρατήσει κάπως ο καιρό όλη αυτή η διαδικασία, γιατί καταλαβαίνεις, είναι περίπλοκο θέμα. Και αν βγει απόφαση υπέρ των δανειοληπτών, να σου πω ότι θα κινδυνεύει να τυναχθεί και όλο το σύστημα που έχει σχέση με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα, κάτι το οποίο έχει ευρύτερες συνέπειες για το τραπεζικό σύστημα. Τα νεότερα λοιπόν αύριο και μετά από αρκετό διάστημα και η απόφαση. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Τώρα για εκλογές την Άνοιξη. Με επικρατέστερο σενάριο, την 9η Απριλίου, μίλησε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, κάνοντας λόγο για δεύτερες κάλπες μέσα στο Μάιο. Ο κύριος Βορύδης βρέθηκε στην Ηλία και, όπως τόνισε, η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυναμία και φαίνεται να είναι κοντά σε αυτό το σενάριο. Ωστόσο, αν δεν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία μετά την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, τότε θα επιδιωχθεί προγραμματική σύγκληση που θα οδηγήσει σε κυβέρνηση συνεργασίας. Όπως όλα δείχνουν, η προκήρυξη των εκλογών θα γίνει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Όλα δείχνουν ότι ο κύβος ερήφθηκε στις πρώτες ημέρες του Μαρτίου. Πιθανότατα την Παρασκευή 10 του μήνα θα προκηρυχθούν από τον Πρωθυπουργό οι εθνικές εκλογές, με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής τους την Κυριακή των Βαΐων στις 9 Απριλίου. Πότε θα έχουμε εκλογές? Το έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Θα είναι Απρίλιο-Μάιο. Επομένως, αυτός είναι ο χρόνος. Απλώς για να είναι Απρίλιο-Μάιο, προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι η διάλυση του Κοινοβουλίου θα είναι νωρίτερα, έτσι. Άρα, στην πραγματικότητα, αν κανείς σκεφτεί ότι οι ημερομηνίες του Απριλίου είναι οι δύο που συζητάμε όλοι, η Δευτέρα και η 9η Απριλίου, γιατί μετά είναι το Πάσχα, επομένως μετά πηγαίνουμε προς τα πίσω. Θα υπολογίσει κανείς ότι αν η επιλογή του Πρωθυπουργού είναι να πάει σε αυτές τις ημερομηνίες, προφανώς θα πρέπει κανείς να περιμένει τη διάλυση του Κοινοβουλίου το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Με δεδομένο ότι η απλή αναλογική θα καεί ως εκλογική διαδικασία, αφού σε καμία περίπτωση δεν θα αναδείξει κυβέρνηση ακόμα και σε ενδεχόμενο συνεργασίας, θα ακολουθήσει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αυτή τη φορά μέσα στο Μάιο, με πιθανότερες ημερομηνίες στις 14 στις 21 Μαΐου, ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου. Με εδραία πεποίθηση ότι η πρώτη κάλπη θα είναι εκείνη που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα που θα έχει η επόμενη κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις στην προεκλογική σκακέρα. Αφήνει ένα περιθώριο για να το σκεφτεί ο Πρωθυπουργός, ενδεχομένως να μετακινήσει τις πρώτες εκλογές αργότερα, δηλαδή προς τα τέλη Απριλίου, οπότε όλο αυτό θα μετακινηθεί. Πρώτες εκλογές σημαίνει 46% για οποιονδήποτε. Θεωρώ ότι έτσι όπως διαμορφώνονται οι σχετισμοί δυνάμεων είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και δύσκολο εγχείρημα για να το πει κανείς αυτό. Αλλά έχω απόλυτη πεποίθηση ότι στις δεύτερες εκλογές θα υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει δημοσίως τουλάχιστον υποδείξει συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, στενοί του συνεργάτες εμφανίζονται πεπισμένοι ότι μέσα του έχει πλέον οριμάσει άποψη η πρώτη κάλπη εκτός εξαιρετικού απρόπτου να είναι στις 9 Απριλίου. Ο συγκεκριμένος προγραμματισμός εκτιμάται ότι ευνοεί κατά το μέγιστο βαθμό την επιδίωξη της κυβερνητικής παράταξης να κοπεί το νήμα της κάλπης με διαφορά τέτοια που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα κατακτήσει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία σε τυχόν επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση το Μάιο. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία ξέρετε ότι όταν έχει χρειαστεί και όταν αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού, την τιμάμε και προσπαθούμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να υπηρετήσουμε την εντολή του ελληνικού λαού. Αν είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα στο Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να φτιάξουμε προγραμματικές συνθέσεις που θα επιτρέψουν να δημιουργηθεί μια βιώσιμη και αποτελεσματική κυβέρνηση. Δεν θα χρειαστεί αυτό.
θα είμαστε αυτοδύναμοι. Πάνω από 44.000 άτομα είναι οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ στην Δυτική Ελλάδα, εκ των οποίων οι περίπου 16.000 στην Αχαΐα. Πρόκειται για το 6,6% του πληθυσμού της Δυτικής Ελλάδας που εντάσσονται στην βοήθεια, με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να δηλώνει την έναρξη διανομής των ειδών πρώτης ανάγκης. Ως Περιφέρεια θα συνεχίσει, όπως είπε ο κύριος Φαρμάκης, να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για αυτήν την κοινωνία και την ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη και χρειάζονται βοήθεια για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Στην Αχαΐα η διανομή θα γίνει από το πάρκινγκ του Παμπελοποννησιακού Σταδίου και θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου. Ξεκινά η πρώτη φάση που θα ολοκληρωθεί σε τρεις κύκλους τη διανομή τροφίμων του επιχειρησιακού προγράμματος επισητιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους απόρους και στους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης, με σκοπό να ενταχθούν ξανά στην κοινωνία με την ελπίδα να αλλάξει η οικονομική τους κατάσταση. Πρόκειται για μια βοήθεια συνολικού κόστους 15 εκατομμυρίων ευρώ και για τους τρεις νομούς που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Υπολογίζουμε το 2023. Κάπου 45.000 ωφελούμενοι θα παραλάβουν τρόφιμα και βασικά είδη ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ με προγραμματισμένες τακτικές διανομές. Και περίπου 15.000 πολίτες θα υποφεληθούν από τις άλλες δράσεις στήριξης, όπως οι υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης, οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, οι εξατομικευμένες δράσεις ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής για παιδιά και ενήλικες. Είμαι λοιπόν χαρούμενος που έχουμε να παρουσιάσουμε στους πολίτες συγκεκριμένες δράσεις. Και αυτές οι δράσεις έρχονται και μέσα από το ΤΕΒΑ, αλλά και με άλλα προγράμματα. Σας είναι γνωστό το κλικ ζωής για την υποστήριξη της μοναχικής διαβίωσης και άλλες δράσεις που έχουμε κάνει μέσα από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία, που μπορέσαμε και να δώσουμε φωνή, αλλά και να υποστηρίξουμε τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Και ήδη ξεκινήσαμε με καλά αποτελέσματα. Για να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, μάλλον δεν αντέχουν στη σύγκριση, 10 χρόνια για να απορροφηθεί η πρώτη φάση που αντιστοιχεί σε 10 εκατομμύρια, αντί για 6 χρόνια, 6 μήνες για 18 εκατομμύρια. Ένα πακέτο κρέατα τυριά, μοσχαρίσιο, χοιρινό, φέτα, γραβιέρα, ημίσκληρο, ένα πακέτο φρούτα, ακτινίδια, μήλα, χλάδια, πορτοκάλια, και ένα άλλο χαρτόκοτο μεταξυρά που είναι ελαιόλαδο, που είναι αλεύρι, που είναι ζυμαρικά, που είναι τόνος κλπ. Όπως ανέφεραν οι συνδευξιαζόμενοι, όλοι μαζί σε δύσκολες συνθήκες μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, αποσκοπώντας τη μείωση των οικονομικά αδύναμων και της ανεργίας, συμβάλλοντας με κάθε τρόπο και αξιοποιώντας όλα τα προγράμματα που υπάρχουν προς όσους χρειάζονται βοήθεια έμπρακτη και αποδοτική. Έφυγε από τη ζωή σήμερα ο συνταξιούχος καθηγητής Οριλά του Πανεπιστημίου Πατρών και πρώην διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Παναγιώτης Γκούμας. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Λιόπουλο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Εύφη. Η θλίψη στην ιατρική κοινότητα προκάλεσε ο θάνατος του συνταξιούχου καθηγητή ο τωρινό λαρυγκολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και πρώην διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Παναγιώτη Γκούμα. Ήταν ένας γιατρός Εύφη δραστήριος με πολλές περγαμηνές που είχε υπηρετήσει σε πάρα πολλές θέσεις ευθύνης. Ήταν καταρχάς αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών την περίοδο 2003-2006. Είχε εκλεγεί διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών από το 2007 έως το 2009 και είχε υπηρετήσει από μια θέση ευθύνης από το Φεβρουάριο του 2010 έως και το Σεπτέμβριο του 2011 ως διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Μεταξύ άλλων, είχε κληθεί τότε να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα της λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, το οποίο είχε χτυπηθεί από το σεισμό του 2008 και είχε αντιμετωπίσει και μια σειρά από προκλήσεις που αφορούσαν τα νοσοκομεία της περιοχής εκείνη την περίοδο. Το Μάιο του 2013 εξελέγηκε πρόεδρος του τμήματος της ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι το 2015 και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αφήσει τη σφραγίδα του στην περιοχή από τις θέσεις όπου είχε υπηρετήσει. Ήταν, όπως λένε, άνθρωπος των λύσεων, με κοινωνικό ήθος και πάρα πολλές περγαμηνές. Με ανάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη της Αχαΐας, ο κ.
κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος είχε την τύχη να συνεργαστεί με τον Παναγιώτη Γκούμα, αναφέρει ότι ήταν, ότι είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του για αυτό που λέμε προσφορά στην κοινωνία, για τη βελτίωση του υγειονομικού μας συστήματος, είχε τη γνώση, την εμπειρία να δώσει ανάλογες κατευθύνσεις, αλλά και το ειδικό βάρος ενός ανθρώπου με ολοκληρωμένη πνευματική συγκρότηση. Ήταν ένας, όπως αναφέρει ο κ. Μπονάνος, ένας άνθρωπος της προσφοράς, είχε δυναμική παρουσία στην τοπική κοινωνία και είχε αμεσότητα στην επικοινωνία με κάθε πολίτη. Η κηδεία του Παναγιώτη Γκούμα έφυγε, θα γίνει αύριο, Πέμπτη, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη 1 το μεσημέρι. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, και εμείς να απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παναγιώτη Γκούμα. Συνεχίζουμε τα υπόλοιπα θέματά μας. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο της Πάτρας συνάντηση των Δημάρχων Πατρέων Μεσολογγίου και Ναυπακτίας με θέμα τα διόδια της γέφυρας Ζιοντηρίου. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα συνεργασίας για κοινή δράση με στόχο όχι απλώς την μη αύξηση αλλά και τη μείωση των διοδίων σε ό,τι αφορά τους διερχόμενους των τριών περιοχών, δεδομένου ότι υπάρχουν εργαζόμενοι και καθώς και φοιτητές που την χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Στην κοινή διαπίστωση ότι η κατασκευή του μεγάλου έργου της γέφυρας Ρίου Αντιρίου αντί να ενώνει, χωρίζει λόγω ακριβού αντιτίμου των διοδίων της στην Αχαΐα από την Ετωλοκαρνανία, κατέληξαν σήμερα οι τρεις δήμαρχοι Πατρέων, Ναυπακτίας και Μεσολογγίου κατά τη συνάντηση που είχαν στο Δημαρχείο της Πάτρας μετά από πρόσκληση του Κώστα Πελετίδη. Εμείς μαζί με τους κατοίκους των πόλεων μας, το Δήμο μας, λέμε ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Άρα συμφωνήσαμε σήμερα ότι θα πρέπει να κάνουμε κοινή. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να μην έχουμε πρώτα αυξήσεις, να πάμε σε μειώσεις και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των όλων των ανθρώπων που έχουν καθημερινά μετακίνηση και γενικότερα, και σε αυτά τα πλαίσια συμφωνήσαμε μία σειρά ενεργειών τα οποία θα τα οριμάσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να κάνουμε και ενέργειες απέναντι στο Υπουργείο που πρέπει να συνδράμει τα αιτήματά μας. Ανταλλάξαμε γόνιμα απόψεις για το θέμα αυτό και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ταύτιση στο μεγαλύτερο μέρος για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, συναποφασίζοντας ταυτόχρονα την κοινή των τριών δήμων δράση και δημάρχων για την αντιμετώπιση τόσο του προβλήματος αλλά και την εν γέννη αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής της γέφυρας, τουλάχιστον σε κάποιες κατηγορίες. Συμφωνήσαμε και τα αιτήματα, όπως είπαν και προηγουμένως οι συνάδελφοι δήμαρχοι, είμαστε σε ένα πνεύμα σωστό, να υπάρξει συνάντηση με την κυβέρνηση. Αισιοδοξώ ότι θα βρούμε κλίμα διαλόγου σωστό στη σωστή κατεύθυνση, όπως στη σωστή κατεύθυνση είναι και η μείωση που έγινε που ανακοινώθηκε προχθές από το Υπουργείο Υποδομών. Πάντως, λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν, η εταιρεία ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα για εργαζόμενους καθημερινούς χρήστες της γέφυρας φθηνότερο κατά 9,60 ευρώ σε σύγκριση με τις τιμές του 2020. Η νέα κάρτα μηνιαίων διαδρομών που θα έχει την ονομασία Εργασία Pass θα κοστίζει περίπου 232,96 ευρώ και θα είναι διαθέσιμη από την 1η Απριλίου. Ενώ στους συνδρομητές που θα προκύψει διαφορά στο κόστος που επιβαρύνθηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Μαρτίου του 2023 θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων. Στην κόψη του ξηραφιού λόγω καλοκαιρίας βρίσκονται πολλές καλλιέργειες αφού ο ζεστός καιρός μέχρι τώρα για τον χειμώνα έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό άνθησης δέντρων και κυπευτικών. Η παραγωγή είναι σε απόγνωση αφού, όπως λένε στην κάμερα της τηλεόρασης του Best, για πρώτη φορά φέτος παρατηρούν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Μάλιστα τονίζουν ότι αυτό έχει σαν συνέπεια το προϊόν να είναι πολύ πιο μικρό και πολλές φορές υποβαθμισμένης ποιότητας. Ο ανοιξιάτικος καιρός έχει τρελάνει τα δέντρα και τα λαχανικά. Αν δεν αλλάξει σύντομα το σκηνικό του καιρού, οι παραγωγοί φοβούνται ότι θα έχουν σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειές τους. Αυτό που γίνεται φέτος με τη ζέστη δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πάρα πολύ ζέστη που κάνει και παρατεταμένη για μεγάλη διάρκεια και έχουν αρχίσει τα λαχανικά να μαραίνονται. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε πρόβλημα και με τα δέντρα. Δεν ξέρουμε του χρόνου αν θα δέσουν τα δέντρα. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει ήδη ξεγελάσει δέντρα και ακυπευτικά, κάνοντάς τα να ανθίζουν μέσα στο καταχείμωνο. Μάλιστα, αν συνεχιστεί αυτή η καιρική αστάθεια, όπως λένε οι αγρότες,
θα έχουμε την επόμενη χρονιά προβλήματα στην παραγωγή τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημα των αγροτών και την ισορροπία της φύσης. Τα έχει επηρεάσει τεράστια, γιατί μία ανομβρία, μία ζέστη, μία καύσωνας δεν βγαίνουν όπως πρέπει. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Το δέντρο θέλει κρύο, να μπορέσει να κοπεί η ανάπτυξή του και να βγάλει ανθοφόρους βλαστούς. Από τη στιγμή που δεν κάνει κρύο, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε παραγωγή του χρόνου. Οι καύσωνες και οι ξηρασίες που έσπασαν φέτος το ρεκόρ μέχρι το φθινόπωρο και η παρατεταμένη καλοκαιρία του χειμώνα είχαν πολλές συνέπειες. Μία από αυτές είναι να κάνουν τα φρούτα και τα λαχανικά μικρότερα και πιο γλυκά. Οι απότομες αλλαγές φταίνε του καιρού. Δεν μπορεί τώρα να φυτεύεις το κουνουπίδι ή τη μάπα, το μπρόκολο και να σου βγαίνει στους δύο μήνες. Αυτό φταίει ο καιρός. Πόσο χρόνο θέλει για να βγει κανονικά? Είναι ανάλογα. Είναι τριμηνίτικα, κάνουν και πέντε μήνες. Αλλά αν δεν βγαίνουν φυσιολογικά. Βγαίνει φυσιολογικό αυτό το προϊόν. Λόγω του καιρού. Τα φέρνει όλα πρώιμα. Είναι ο καιρός, οι ζέστες. Ονειρεύτηκα ότι κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία δημιουργίας. Στη δουλειά που μόλις ξεκίνησες. Στο χόμπι που ποτέ δεν άφησες. Εκεί που παίζουν τα παιδιά φτιάχνοντας το δικό τους κόσμο. Στους δρόμους που ανοίγονται μπροστά σου για να φτάσεις στον προορισμό σου. Όσο μακρινός κι αν είναι. Ονειρεύτηκα ότι η ελευθερία... Ότι η ελευθερία θα είναι αφετηρία. Σε κάθε σου επιλογή. Ότι ο σύγχρονος κόσμος θα είναι η γειτονιά σου. Ότι οι επιλογές σου θα οδηγούν σε ένα καλύτερο αύριο. Ότι το αύριο θα είναι πάντα καλύτερο. Ονειρεύτηκα μια ζωή όπου η τέχνη σε βρίσκει παντού, με κάθε τρόπο. Ένα μέλλον όπου η ελπίδα έχει αξία. Ονειρεύτηκα ότι η αγάπη πάντα θα βρίσκει χώρο για να υπάρξει παντού. Ονειρεύτηκα τη σημασία του να ζεις. ΕΣΠΑ, 20 χρόνια στη Δυτική Ελλάδα, χτίζει έναν κόσμο δημιουργίας, χρηματοδοτώντας πάνω από 10.000 δράσεις, με έργα πολιτισμού, ανάπλασης, υποδομών, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας, καινοτομίας, αστικής αναβάθμισης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και συνεχίζει να ονειρεύεται την επόμενη μέρα. ΕΣΠΑ, σημασία έχει να το ζεις. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να συνεχίσουμε. Την υποψηφιότητά του για Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας ανακοίνωσε σήμερα, σε μια συμβολική ημέρα αυτή της εορτής του, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Στοχεύει, όπως επισημαίνει, στην ανάπτυξη της Δυτικής Αχαΐας και ήρθε η ώρα να σηκώσει ξανά το ανάστημά της και να αναζητήσει την επάνωδό της σε ένα καλύτερο αύριο. Ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, αποφάσισε ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος να κάνει γνωστό το νέο του πολιτικό εγχείρημα στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς έθεσε υποψηφιότητα για το Δήμο της Δυτικής Αχαΐας. Όπως τόνισε, ξεκίνα έναν αγώνα που θα είναι ωραίος, ενωτικός και νικηφόρος. Και σε αυτόν τον αγώνα θέλουμε, χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων σας. Αρκετά πια με τον γκρίζο, το μίζερο, το στάσιμο και το διχαστικό, ανέφερε στην ανακοίνωσή του. Σήμερα ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, κάτι το οποίο ήταν γνωστό από καιρό. Κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις, πάρα πολλά κελεύσματα από την κοινωνία. Υπάρχει ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή, κυρίως στην νοοτροπία, στη λειτουργία, αλλά και στην αποτελεσματικότητα. Και σε μία ηλικία των 55 ετών που είμαι και με τη συσσωρευμένη εμπειρία από δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού,
Έχω την διάθεση πάνω απ' όλα, το κέφι, την χαρά και την δυνατότητα μαζί με τους συνεργάτες μου να κάνουμε πάρα πολλά για αυτόν τον τόπο. Αυτό λοιπόν επισημοποιήσαμε σήμερα, την ανάγκη να επιτελέσουμε έργο, μια και δυστυχώς το ξέρει καλύτερα η τοπική κοινωνία, δεν υπάρχει ούτε ένα νέο έργο στην περιοχή. Είναι η ώρα να ξεκινήσει μια άλλη εποχή για την Δυτική Αρχαΐα και αυτό θέλω να πιστεύω θα καταθέσουμε το επόμενο διάστημα στους συνδημότες μας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος είναι επικεφαλής στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας της Παράταξης Αντιπολίτευσης Πρωτεύουσα Ξανά, η οποία με ανακοίνωσή της τονίζει πως συνεχίζει ενωμένη μέχρι το τέλος της θητείας της με την υπάρχουσα σύνθεσή της και ίσως αύριο ξεκαθαρίσει αν θα ακολουθήσουν εσωτερικές διαδικασίες για αλλαγή στο ποιος θα είναι επικεφαλής της ή αν θα παραμείνει ως έχει. Αποφασίσαμε το να συνεχίσει αυτή η παράταξη την λειτουργία της έως και την τελευταία ημέρα. Έχει καθήκον απέναντι στην τοπική κοινωνία. Θα εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση από την παράταξη, που δεν θα ήθελα να προκαταβάλω αυτή τη στιγμή. Όμως η λογική είναι ότι ενιαία, ενωμένη και δυνατή συνεχίζει για τους επόμενους μήνες την αντιπολίτευση, την επικοδομητική που την όρισε ο πατραϊκός λαός να κάνει. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την τελετή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης που έχει ξεκινήσει σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα. Η τελετή κόστησε πάνω από 80.000 ευρώ, ωστόσο διαφαίνεται ότι μετά από 3 χρόνια παύσης κάθε καρναβαλικής δραστηριότητας δεν κατάφερε να ικανοποιήσει το κοινό που ήθελε να γλεντήσει και να λάβει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Αποτέλεσμα πολίτε να αποχωρήσουν, όπως είναι γνωστό από την πλατεία, απογοητευμένη και μουσκεμένη. Μια τελετή που δεν έχει αφουγκραστεί τον παλμό του κόσμου, μετά από τόσα χρόνια κλεισμού και περιορισμών, ήθελε να ξεδώσει, παρουσιάστηκε το περασμένο Σάββατο στην πλατεία Γεωργίου. Τα συναισθήματα των καρναβαλιστών, απογοήτευση και προβληματισμός. Το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω έχει να κάνει με το ότι μετά από 3 χρόνια μιας πανδημίας που ο κόσμος ζούσε μεταξύ ζωής, θανάτου, όπως μας είχαν τρομοκρατήσει και πραγματικής, αν θέλετε, εκπραγματικού φόβου, πιστεύαμε ότι η έναρξη του καρναβαλιού θα ήταν μια έκρηξη χαράς και φιού και ζωντάνιας και αισιοδοξίας. Αυτό δυστυχώς με μία λέξη δεν το πέτυχε, όχι μόνο δεν το πέτυχε, αλλά το αντίθετο θα έλεγα, με τη μαυρίλα που παρουσιάστηκε, μας ξαναέβαλε πάλι μέσα στο μαύρο. Αυτή είναι η άποψή μου σε σχέση, ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με το αποτέλεσμα που είχε στον κόσμο η έναρξη, με το τι έδωσε στον κόσμο η έναρξη. Θεωρείτε ότι έπρεπε να είναι μια έναρξη γλεντιού, μια έναρξη χαράς και φιού, τα στοιχεία τα οποία έλειπαν? Η έναρξη θα έπρεπε να ήταν μια δήλωση ότι το ξεκινάει ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη, ένα χαρούμενο γεγονός, ένα γεγονός αισιοδοξίας και φιού και ζωντάνιας, να δώσει ένα μήνυμα και στην νεολαία μας και σε όλους σε σχέση πώς θέλουμε εμείς το καρναβάλι ζωντανό, δημιουργικό. Σημειωτιώνω ότι ο κύριος Κανελάκης παρακολούθησε από κοντά την έναρξη στην πλατεία και τα σχόλια που ακούστηκαν δεν ήταν κολακευτικά για το θέαμα που παρουσιαζόταν. Απογοήτευση. Ο κόσμος δυστυχώς, πρώτον, δεν έβλεπε. Ήταν ένα χαμηλό πατάρι. Να πούμε και στα τεχνικά λίγο. Ήταν ένα χαμηλό πατάρι. Ό,τι και να γινόταν, ακόμα και αν ήταν ωραίο, δεν το βλέπανε όλοι. Το δεύτερο, ο κόσμος περίμενε να δει χρώμα, να δει φως. Μας είχαν πει, κάνει και μεγάλες δηλώσεις ότι θα έχουμε λέιζερ, θα έχουμε καινούργια τεχνολογία, πράγματα. Κανένας δεν τα είδε. Ο κόσμος λοιπόν μουρμούριζε δίπλα ότι ήρθαμε σε κηδεία, σε μνημόσυνο ή σε κάτι αντίστοιχο. Αυτή ήταν η εικόνα που είχε ο κόσμος γύρω. Εγώ ήμουν πάρα πολύ κοντά στο πατάρι στα 10 μέτρα. Ούτε ο ήχος στο σημείο αυτό, με επιλογή προφανώς των διοργανωτών, δεν είχε ήχο. Γιατί δεν θέλω να τα βάλω με τους ανθρώπους, τους τεχνικούς, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι τα μηχανήματά τους είναι τέλεια. Αλλά είναι θέμα εντολής προς τα που θέλουν να πάει ο ήχος. Το πιο σημαντικό ήταν ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση από το καλλιτεχνικό μέχρι το μουσικό σκέλος και ο κόσμος αποχώρησε. Το πρόβλημά μου είναι ότι από το ένα δρόμενο στο άλλο υπήρξε ένα μεγάλο χάσμα ενός τετάρτου, το οποίο αυτό έδιωξε τον κόσμο. Έπιασε και βροχή, τελείωσε. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είχε δουλευτεί, δεν είχε έναν άνθρωπο ο οποίος θα κατευθύνει και θα λέει ξεκινάμε, πάμε. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει η Βασίλισσα και να φωνάζουμε στα μικρόφωνα δώστε μου μικρόφωνο, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε ένα σχέδιο. Δηλαδή ο ηχολήπτης έπρεπε να είχε αναλεπτό τι κάνει, ποιος φεύγει, ποιος μπαίνει. Αυτό δεν υπήρχε. Φώναζε ο παρουσιαστής, δώστε μου ήχο στη Βασίλισσα 3 φορές.
Μετά που είναι ο σοκολατορίχτης, ψάχναμε τους σοκολατορίχτες. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Ερασιτεχνισμοί σε ένα καρναβάλι που θεωρείται ότι είναι ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη και ένα από τα γνωστά στον κόσμο, νομίζω ότι δεν του πρέπουν. Τελικά πέρασε το μήνυμα του καρναβαλιού στους επισκέπτες άλλων πόλεων. Υπήρξε το δέλεαρ για να επισκεφθούν το επόμενο διάστημα την Πάτρα. Καταρχάς δεν πέρασε σε εμάς τους καρναβαλιστές. Πώς θα περάσει στην υπόλοιπη χώρα? Πρώτα πρέπει να περάσει σε εμάς τους καρναβαλιστές που περιμέναμε με αγωνία να δούμε κάτι, να δούμε κάτι που να μας σπρώξει, να μας δώσει δύναμη. Έχουμε αυτά που έχουμε, που περνάμε με το Δήμο σε σχέση με τα πληρώματα που ήταν στον ΑΣΟ και όλη την ιστορία αυτή που την ξέρει πολύ καλά η κοινωνία. Έχουμε την απαξίωση που έχει προς τους καρναβαλιστές. Δηλαδή, δεν μπορεί να περνά στους καρναβαλιστές τι θέλετε, μέθη ή πολιτισμό, αν είναι δυνατόν. Άνθρωποι που κάνουμε χρόνια καρναβάλι και το πληρώνουμε από την τσέπη μας, δεν μπορεί να μας μιλάει απαξιωτικά. Η παράταξη Σπιράλ, μέσω του επικεφαλής της, Πέτρου Ψωμά, είχε έγκαιρα προβλέψει από την περασμένη εβδομάδα ότι το αποτέλεσμα δεν θα ήταν τελικά το αναμενόμενο. Διοργάνωσαν αυτοί που δεν ξέρουν. Και οι οποίοι όχι δεν ανέθεσαν σε αυτούς που τους γνωρίζοντες, αλλά δεν τους άκουσαν κιόλας, που θα ήταν για μας το σωστό. Γιατί όταν ακούς τους ειδικούς ή τους αναθέτεις, τότε μπορείς να γλιτώσεις κακοτοπιές. Τα είπε καλύτερα όλων μας από τον καρναβαλικό κόσμο, νομίζω, η Νάντια Κωνσταντινίδη, που είπε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, το να γίνει κάτι λάθος είναι στο παιχνίδι, το να επιμένεις στο λάθος όμως είναι τραγικό. Και είπε η Νάντια ότι άμα φτιάξω σπανακόριζο χωρίς άνηθο σπανάκι και ρύζι, θα ζητήσω συγγνώμη από τους καλεσμένους μου, σαν οικοδεσπότης. Δεν θα τους πω δεν καταλαβαίνετε από υψηλή γαστρονομία. Η Δημοτική Αρχή και ο Καρναβαλικός Οργανισμός δεν καταλαβαίνουν από καρναβάλι, δεν γνωρίζουν. Το στοιχείο που έλειπε φέτος από την έναρξη ήταν η ένταση, το χρώμα και η δυνατότητα του κόσμου να χορέψει. Ο κόσμος μετά από 3 χρόνια χωρίς καρναβάλι ήθελε ένταση, χρώμα, διασκέδαση, χορό. Αυτό αναζητούσαν τα παιδιά στην πλατεία. Το δε μήνυμα που έπρεπε τηλεοπτικά να περάσει σε όλη την Ελλάδα ήταν τα στοιχεία του Πατρινού Καρναβαλιού, την ιστορία του. Τι συνιστά Πατρινό Καρναβάλι. Στην πλατεία δεν είδαμε ούτε τον καρνάβαλο. Μουσική για να ακούσουμε, να χορέψουμε, περιμέναμε μια ώρα. Και το θέαμα ήταν εξαιρετικό, μην το υποβαθμίσω, αλλά για μέγαρο μουσικής με υψηλό αντίτιμο εισιτηρίου. Όχι για τη συνθήκη που λέγεται τελετή έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού. Την νέα πλατεία στην περιοχή του Αγίου Αλεξίου, οι εργασίες στην οποία ολοκληρώνονται πολύ σύντομα, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Πατρέων. Ο κύριος Πελετίδης δημιούργησε, όπως δήλωσε, δημιούργησε αυτό τον χώρο για να βελτιώσει τις συνθήκες πολιτών, τη ζωή των πολιτών. Φυτεύτηκαν 75 νέα δέντρα και επιπλέον θάμνη, έτσι όπως ακριβώς προβλέφτηκε στην εγκεκριμένη χρηματοδοτημένη μελέτη από το Πράσινο Ταμείο. Μία νέα πλατεία απέκτησε η Πάτρα και πρόκειται για την πλατεία στην περιοχή του Αγίου Αλεξίου, στις οδούς Θράκης, Ιωαννίνων και Αγίας Σοφίας, που αποδίδεται στους κατοίκους μικρούς και μεγάλους. Πρόκειται για έναν χώρο ελεύθερο πλέον για όλους, γεμάτο πράσινο μέσα στον ιστό της πόλης, που κατασκευάστηκε από τους εργαζόμενους του Δήμου. Θα ολοκληρωθεί σε 2 μήνες, αλλά ξεκινήσαμε να αφήσουμε πλέον τα παιδιά να έρθουν να απολαύσουν τον παιδότοπό τους, οι κάτοικοι την πλατεία. Είναι χαρά μας, γιατί πράγματι αυτός ο χώρος ήταν παλιά το Λούνα Πάρκ. Θα μπορούσαμε να το είχαμε όλο. Δυστυχώς δεν έγιναν οι επιθυμίες μας όπως θέλει. Το κομμάτι που έμεινε το αξιοποιήσαμε. Η πλατεία κατασκευάστηκε στο τμήμα του Άλσους που βρισκόταν το πρώην Λούνα Πάρκ, όπου φυτεύθηκαν 75 νέα δέντρα και επιπλέον θάμνη, όπως ακριβώς προβλέφθηκε στην εγκεκριμένη και χρηματοδοτημένη μελέτη από το Πράσινο Ταμείο με προϋπολογισμό 770.000 ευρώ. Μπαίνουμε στο άλλο στάδιο. Αυτός εδώ ο χώρος είναι η αυλή του σπιτιού μας. Το σπίτι μας μπορεί και να το έχεις όπως θες. Η αυλή όμως είναι ευθύνη όλων μας να την προσέχουμε, να μην επιτρέπουμε να καταστραφεί, να βαδανιστεί, να το ευχαριστηθούν τα παιδιά μας. Στην πλατεία περιλαμβάνεται παιδική χαρά, περιφραγμένη και ασφαλής για τα παιδιά, χωρισμένη με παιχνίδια, αναηλικιακές ομάδες και δραστηριότητες, παγκάκια και τραπεζόπαγκοι και δυνατότητα πρόσβασης αμαίας σε όλα τα σημεία. Και τώρα ο στόχος είναι να μην υπάρξουν φθορές, αλλά οι περίοικοι μαζί με το Δήμο να διασφαλίσουν ότι θα αξιοποιηθεί με προσοχή από όλους. Γι' αυτό το κομμάτι θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μία συνέχεια, θα συζητήσουμε και με τη γειτονιά και με τα παιδιά μας, ώστε να πολλαπλασιάζονται τα έργα και να τα έχουν μακροχρόνια απόλαυση και να μην έχουμε μία καταστροφή γρήγορη που στερεί πλέον αυτό το δικαίωμα που με τόσο κόπο το δημιουργήσαμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.